Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησαν για μια ακόμη φορά οι κτηνοτροφικοί, αγροτικοί και γεωργικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, ο ΕΛΓΑ, τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλα, Θέμης Καλπακίδης. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη, η οποία ήταν σε συνέχεια της προηγούμενης που είχαμε κάνει και είχε να κάνει με τα προβλήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως τα θέματα του ΕΛΓΑ, θέματα της νέας ΚΑΠ, το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ΑΤΑΚ και με τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια και ειδικότερα με το ρεύμα και με την ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία ουσιαστικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσθετο βάρος στην τσέπη του Έλληνα αγρότη. Ήταν η συνέχεια λοιπόν αυτής της συνάντησης και αποφασίσαμε για το πώς θα κινηθούμε παρακάτω, προκειμένου να ενημερώσουμε όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή, και εννοώ περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, βουλευτές και όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μεσολαβήσουν προκειμένου να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Καλπακίδης τόνισε ότι στην σύσκεψη συμμετείχαν οι 12 σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν αγροτικοί, γεωργικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι 12 σύλλογοι ήμασταν στην τηλεδιάσκεψη, όπου υπήρχε γενικότερα σύμπνοια των απόψεων. Τα προβλήματα είναι κοινά και γνωστά σε όλους. Και δυστυχώς δεν εξαιρείται κανείς. Ανέλησε δε τις κινήσεις που θα γίνουν το προσεχές διάστημα. Αυτό που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε είτε με τηλεδιάσκεψη είτε διαζώσεις όπου είναι εφικτό όλους αυτούς, προκειμένου να κατανοήσουν για μια ακόμη φορά το πόσο σοβαρά προβλήματα δημιουργούν αυτοί οι νόμοι που προσπαθούν να εφαρμόσουν. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι άλλο, ότι προεκλογικά γνωρίζουν όλοι τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Το ίδιο πρόβλημα είχε προκύψει κυρίως με τα ΑΤΑ και τα ενοικιαστήρια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και τότε όλοι το γνωρίζουν το πρόβλημα από όλα τα κόμματα και από όλες τις παρατάξεις, και εννοώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και βλέπουμε τώρα η αντιπολίτευση έγινε κυβέρνηση και πάει να εφαρμόσει τα ίδια πράγματα για τα οποία κατηγορούσε τότε την κυβέρνηση όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Και δυστυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει συνεχώς. Επιδίωξή μας είναι μέχρι και ο τελευταίος να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν στον πρωτογενή τομέα. Πόσο μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν στον πρωτογενή τομέα όλα αυτά που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν.